Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου άρχοντε Σοδόμων, ακρεώστητη των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων. Τι να χρειαν έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος, και χορτασμένος είμαι από λοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των σιτευτών, και δεν ευανεστούμε εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τις εζήτησε εκ των χειρών σας τούτο να πατείτε τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ, τας νεομηνίας σας και τα Σάββατα, τη συγκάλεση των συνάξεων, δεν δύναμε να υποφέρω, ανομίαν και παγινικήν σύναξην. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας μισή ψυχή μου. Είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθην να υποφέρω. Και όταν εκτείνεις τα σχήρα σου, θέλω κρύπτη τους οφθαλμούς μου από σας. Και όταν πληθύνετε δε ίσεις, δε θέλω εις ακούει. Εχείρες σας είναι πλήρης αιμάτων. Λούσθητε, καθαρίστητε, αποβάλατε την κακία των πράξεών σας απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Παύσατε πράττοντες το καλόν. Μάθετε να πράτετε το καλόν. Εξητήσατε κρίσιν. Κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων. Κρίνατε των ορφανών. Προστατεύσατε τη δίκη της χείρας. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκή ως χιόν. Εάν είναι ερυθραίος κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταφαγωθεί υπό μαχαίρας, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Πώς η πιστή πόλης κατεστάθη πόρνη, ή το πλήρης κρίσεων. Η δικαιοσύνη κατόκει εν αυτή, αλλά τώρα φωνείς. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκορία, ο ίνος σου συνεκεράστη μεθύδατος. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών. Πάντες αγαπώσει δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς. Δεν κρίνουσιν των ορφανών, ουδέ έρχεται η δίκη της χείρας προς αυτούς. Δια τούτο λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο κρατεός του Ισραήλ. Ω, θέλω χορταστεί επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθεί κατά των εχθρών μου. Και θέλω στρέψει τη χείρα μου επί σέ και αποκαθαρίσει τη σκορίαν σου και αφαιρέσει όλων σου το κασίτερον. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτά σου ως το πρώτερον και τους συμβούλους σου ως το απαρχής. Μετά τα αυτά θέλεις ονομαστεί η πόλη της δικαιοσύνης, η πιστή πόλη. Η Σιών θέλει εξαγοραστεί δια κρίσεως και οι επεστρέψαντες αυτής δια δικαιοσύνης. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουν συγκαταστραφή, και οι εγκαταλείποντες των Κύριων θέλουν συγκαταναλωθεί, διότι θέλετε κατεσχυνθεί δια τα άλση τα οποία επιθυμήσατε, και θέλετε εντραπή δια τους κήπους τους οποίους εκλέξατε. Επειδή θέλετε γίνει ως δρύς της οποίας τα φύλλα μαραίνονται, και ως τύπος κήπος ως της δεν έχει είδωρ. Και ο ισχυρός θελείστε ως καλάμιον στυπίου και το έργον αυτού ως πινθύρ. Και θέλουσιν καυθή και τα δύο μου και δε θελείστε ως βίνον. Ο λόγος ο γενόμενος δια οράματος εις τον Ισαΐαν των ιών του Αμός περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και θέλει ψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουν συνσυραίοι σε αυτό, και πολλοί λαοί θέλουν συνυπάγει και υπή έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλουμεν περιπατήσει εν τες τρίβης αυτού. Διότι εξιών θέλει εξελθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ, και θέλει κρίνει αναμέσων των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς, και θέλουν συσφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγας αυτών διαδρεπάνια. Δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουν συμμάθει πλέον των πόλεμων. Οίκος Ιακώβ έλθετε και ας περιπατήσομεν εν το φωτί του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, προγνωρίζει τα πάντα, στον οποίον
Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά υπάρχει ένα αιώνιο παρόν. Τα πάντα σε αυτόν είναι αιώνιο παρόν. Προγραμματίζει και σχεδιάζει και το σχέδιό του είναι ένδοξο, αγαθό, μεγαλεπίβολο και ο σκοπός του σχεδίου είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Και μέσα από τον προφητικό λόγο, ο οποίος φέγγει στη ζωή μας σαν λιχνάρι φέγγων, σε σκοτεινό τόπο, μας φανερώνει ο Θεός και την όρασή Του και το σχέδιό Του, αλλά και το έργο Του και μάλιστα και πώς εργάζεται το έργο του Θεός, πώς κατεργάζεται το έργο του Θεός μέσα στη ζωή αυτή. Έχει ένα σκοπό ο Θεός. Τις έσχατες ημέρες να υψώσει το όρος του οίκου του Κυρίου υπεράνω των βουνών και να στηρίξει το όρος του οίκου του Κυρίου επί της κορυφής των ωραίων. Και ο σκοπός του δεν είναι μόνο να υψώσει και να δοξάσει, αλλά το κάνει αυτό γιατί θέλει να ελκύσει πάντα τα έθνη ώστε να σειραίωνει σε αυτό και όλου και πολλούς λαούς να υπάγουν σε αυτό. Είναι ο σκοπός των εσχάτων ημερών του σχεδίου και του έργου του Θεού. Και εκεί απάνω στο όρος δεν είναι για να περάσουν καλά οι άνθρωποι, αλλά είναι για να τους διδάξει τα σοδούς αυτού, την υγιένουσα διδασκαλία, να τους αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να τους φανερώσει μυστικά και κρυμμένα προκαταβολής κόσμου στην καρδιά του Θεού, ο οποίος Θεός είναι έτοιμος να τα αποκαλύψει εις δόξαν των ανθρώπων τις έσχατες ημέρες των πιστών ανθρώπων δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το τέλος της υποθέσεως. Εκεί θέλει να μας πάει ο Θεός. Αλλά στρέφοντας το βλέμμα του προς τα κάτω βλέπει άλλα πράγματα. Βλέπει ανθρώπους να εορτάζουν τις εορτές τις προσδιορισμένες από το Λόγο του Θεού αλλά χωρίς πίστη. Βλέπει να πηγαίνουν σε τελετές εις δόξαν Θεού και πάλι διατεταγμένες από τον Κύριο των δυνάμεων μέσα από το Λόγο Του, αλλά χωρίς φόβο Θεού και χωρίς αγιασμό. Βλέπει ανθρώπους να προσφέρουν θυσίες στο Θεό και ολοκαυτώματα, αλλά χωρίς υπακοή στο Λόγο του Θεού. Βλέπει πιστούς να προσφέρουν δώρα και προσφορές, αλλά χωρίς καθαρότητα των χειρών των δωρητών. Ακούει προσευχές, αλλά στη ζωή βλέπει διαφθορά και διαστροφή. Ακούει δοξολογία, αλλά διακρίνει στα βάθη της καρδιάς αμαρτία και σαρκικό φρόνημα και λυπάται ο Θεός και πρέπει να τα αλλάξει ο Θεός αυτά και θα χρησιμοποιήσει πρώτον το Λόγο του που είναι η σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο, θα χρησιμοποιήσει το Λόγο του τον προφητικό μην τυχόν ακούσουν, μετανοήσουν και επιστρέψουν. Γι' αυτό τους φωνάζει, μετανοήσατε, λούστητε, καθαρίστητε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά στα μάτια μου. Παύσατε να πράτετε το κακόν και ξεκινάτε να πράτετε το αγαθόν ενώπιόν μου. Εξητείτε τη δικαιοσύνη μου και την κρίση μου. Κάμετε ευθύτητα
και βοηθήστε των δεδυναστευμένων. Κρίτανθε των ορφανών με δικαία κρίση και προστατεύσατε τις χείρες και τα ορφανά. Δηλαδή μετανοήσατε, γιατί αυτή είναι η λογική πρόταση του Θεού προς σωτηρία των ανθρώπων. Η μετάνοια και η σωτηρία διαπίστεως στο όνομα του Χριστού χωρίς έργα. Αλλά αυτή η πίστη, η πίστη σώζουσα που αδηγεί τον άνθρωπο στο να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, εφόσον ο άνθρωπος υποταχθεί και υπακούει στο Λόγο του Θεού, αυτή η πίστη οδηγεί σε καρπούς μετανοίας, αλλά και σε έργα πίστεως, αλλά και σε κόπο αγάπης στην υπηρεσία των αδελφών. Ας μην νομίσουμε ότι ο Λόγος του Θεού έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι στη ζωή μας, αν δεν έχουμε καρπούς μετανοίας, έργα πίστεως και κόπο αγάπης στην υπηρεσία των αδελφών μας. Να μην περάσει στο μυαλό του ανθρώπου, κανενός ανθρώπου, ότι αν προσεύχομαι για τον εαυτό μου, αν διαβάζω το Λόγο του Θεού, αν ακόμη δοξολογώ και πληρούμε Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν έχω καρπούς αξίους μετανοίας, έργα πίστεως, υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία, έργο μέσα στην Εκκλησία, ότι θα είμαι εκ των κληρονομούντων την επαγγελία του Θεού. Αποκλείεται. Γιατί ο Χριστός έρχεται και κρατάει στα χέρια του το μισθό για να δώσει κατά το έργο εκάστου. Εάν το έργο δεν είναι το πρέπον, πρώτον αν δεν υπάρχει και δεύτερον αν δεν είναι το πρέπον, τότε δεν υπάρχει ανταπόκριση του Θεού στο έργο σου και στα αιτήματά σου. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και σημαντικό. Γιατί ο Απόστολος Παύλος ομολογεί, κράζει θα έλεγα, αν και λαλούμεν ότος για σας, όχι όμορφα, όμως γνωρίζω ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας σας, επειδή υπηρετείτε και υπηρετήσατε τους αδελφούς σας. Γι' αυτό επιμένω, λέει ο Απόστολος Παύλος, αγωνιστείτε να υπηρετείτε τους αδελφούς σας, τους οικείους της πίστεως, στον οποίον οφείλετε να τον αγαπάτε όπως ο Χριστός σας αγάπησε. Και μην είσαστε νοθροί, τεμπέληδες, αλλά μιμητές των κληρονομούντων την επαγγελία διαπίστεως και μακροθυμίας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι κληρονομούντες την επαγγελία και οι μη κληρονομούντες την επαγγελία. Καθώς είναι γραμμένο, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Και η κληρονομία του Θεού είναι δεδομένη, διότι δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων τη βεβαίωσε προς όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερος προς τους κληρονόμους της επαγγελίας του Θεού, δια της υπόσχεσής του και δια του όρκου του, λέγον όμως εις αυτόν με τα πάσης βεβαιότητος εγώ θα σε ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν είναι, ακούω, προσέχω το Λόγο του Θεού, τον βάζω στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού και αρχίζω να υπηρετώ τα αδέρφια μου γενόμενος δούλος, ώστε να έρθει ο Χριστός και να μου πει, τώρα που είσαι δούλος δεν σε λέγω πλέον δούλο μου, αλλά φίλο μου σε λέγω και θα συνεχίζω να σε λέγω φίλο μου αν εσύ πράξεις όσα εγώ παραγγέλω σε σένα. Αλλιώς
δεν έχει καλή συνέχεια. Και μην αυταπατώμεθα, μην πλανώμε τους εαυτούς μας και μην πλανώμε τους άλλους και μην πλανώμεθα από τους άλλους. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, μας βεβαιώνει ο Χριστός. Αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατρός μεν της ουρανής. Και αυτό που θέλει ο Θεός είναι να εργαστείς προς την ίδια κατεύθυνση που εργάζεται ο Πατέρας Θεός για να ολοκληρωθεί το ευλογημένο σχέδιό Του. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να μας πλανάει ότι καλά πάμε. Το καλά πάμε φαίνεται από το έργο μας και το καλά πάμε φαίνεται από τον καρπό μας και από τη ζωή μας. Και να προσέξουμε, δεν εργαζόμεθα με φυσικό τρόπο, γιατί ο φυσικός τρόπος είναι σοφία γήινη, εν τέλει ζωώδης και δαιμονιώδης. Αλλά εργαζόμεθα με τον πνευματικό τρόπο, καθώς είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι τα πνευματικά ανακρίνονται, ερμηνεύονται στους πνευματικούς. Και έτσι ο άνθρωπος όταν σπέρνει στη σάρκα θερίζει φθορά, αλλά όταν σπέρνει στο πνεύμα θερίζει ζωή αιώνια. Για να υπάρχουν έστω μέσα από τις μεγάλες μας αδυναμίες τα λάθη, για να υπάρχουν τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας, πρέπει απαραίτητα να βλέπει ο Θεός ότι υπηρετήσαμε, υπηρετούμε και προτιθέμεθα να υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Και μάλιστα χωρίς να τεμπελιάζουμε, με το φόβο μη γίνουμε νοθροί, αλλά με επιμέλεια, με αγάπη και μάλιστα ως εις τον Κύριον. Όχι για να πάρουμε μπραβούρα από τους ανθρώπους, αλλά για να πάρουμε το «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ» από τον ίδιο τον Χριστό εκείνη την ημέρα. Δηλαδή δεν περιμένουμε ανταπόδοση στη ζωή αυτή, αλλά περιμένουμε ονειδισμό, κατηγόριες, ανάγκες, στενοχώριες ως προς τον εξωτερικό άνθρωπο, γιατί πρέπει να μικραίνει ο εξωτερικός άνθρωπος, οφθυρόμενος, αλλά ως προς τον εσωτερικό θα απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, το έργο του Θεού, τη δόξα του Θεού, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό συνεχίζει ο Κύριος, τώρα που μετανοήσατε από το σαρκικό σας φρόνημα και περπατάτε όχι κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα, τώρα μπορείτε να έρθετε να διαδικαστόμεν. Δεν μπορούσα να τους το πει πιο μπροστά, όχι. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν θέλει και δεν μπορεί να κατανοήσει τα πνευματικά. Γιατί επαναλαμβάνω, τα πνευματικά στους πνευματικούς αποκαλύπτονται. Τα βάθη του Θεού μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος μπορεί να τα αναγνωρίσει και θα του αποκαλυφθούν μόνο αν ο φυσικός άνθρωπος εκτελώντας το Λόγο του Θεού υπηρετεί τους αδελφούς του. Όχι για να κερδίσει ψυχές για τον εαυτό του και οπαδούς, αλλά για να κερδίσει ψυχές για τον Κύριο και για τη δόξα του Θεού Πατρός. Τώρα ελάτε να διαδικαστόμεν και αν έχετε λάθη και αμαρτίες θα γίνουν λευκή ως χιόν. Και αν υπάρχουν λάθη και αμαρτίες ερυθρές ως το κόκκινο, θα γίνουν ως λευκών μαλλίων. Και προσέξτε, πώς ερχόσαστε. Εάν θέλετε και η πρόθεσή σας είναι να υπακούσετε, θα φάτε τις ευλογίες του Θεού, τα αγαθά της γης. Εάν δεν θέλετε και αποστατήσετε, θα καταβαγωθείτε από πόλεμο και καταστροφή. Ο Χριστός λοιπόν απευθύνεται στην επιλογή του ανθρώπου. Αν θέλεις να υπακούσεις, θα ευλογηθείς.
Εάν δεν θέλεις να υπακούσεις, θα καταφαγωθείς. Τόσο απλά, τόσο απόλυτα, τόσο αληθινά και τόσο βεβαιωμένα και σφραγισμένα με το Λόγο του Θεού αλλά και το αίμα του Χριστού. Εάν θέλετε να υπακούσετε, θα ευλογηθείτε. Εάν δεν θέλετε και αποστατήσετε, θα καταφαγωθείτε. Και στη συνέχεια τι βλέπει ο Θεός? Ανθρώπους που δεν θέλησαν. Όμως το έργο του και το σχέδιό του θα φτάσει στο τέλος. Βλέπει ανθρώπους για τους οποίους με έκπληξη λέει, μα εσείς είσαστε πιστοί πόλης. Εσείς είσαστε παιδιά μου, εσείς είσαστε εκκλησία μου. Πώς καταντήσατε πόρνη και κάνετε άλλα από αυτά που σας λέει ο Κύριός σας? Και μάλιστα φτάνει στο σημείο να λέει άρχοντες Σοδόμων και Γομόρων. Και τώρα πρέπει να επέμβει ο Θεός. Πρέπει να επέμβει, αλλά πλέον όχι με τη Χριστότητά του και με τη χάρη του, αλλά θα επέμβει με κρίση για να διαχωρίσει το τίμιον από το αχρίο, το άχυρο από το στάρι. Γι' αυτό ομολογεί και λέει, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο κρατεός του Ισραήλ, εγώ θα κάνω κρίση και θα εκφράσω το θυμό μου σε αυτούς που δεν θέλουν, γι' αυτό αποστατούνε. Δεν θέλουν να υπακούσουν, γι' αυτό απομακρύνονται. Και απομακρύνονται χωρίς να το επιθυμούν. Πηγαίνουν στις εορτές, πηγαίνουν στις νεομηνίες, πηγαίνουν στις τελετές και προσφέρουν θυσίες, προσφορές, όλα τα κάνουν. Αλλά με τρόπο που για το Θεό είναι ευδέλιγμα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, από τα λάθη μας, γιατί αυτά τα λάθη έχουν συνέπειες και εδώ και τώρα και εκεί και τότε και πάντοτε. Τώρα πρέπει να βγάλει τη σκουριά και τον κασίτερο από την καρδιά των ανθρώπων και να μείνει καθαρό χρυσάφι. Αλλά αυτό προϋποθέτει καμίνι. Ω Κύριέ μου, και δεν είναι όμορφο το καμίνι, αδερφοί. Το καμίνι των θλίψεων δεν είναι όμορφο. Αυτό προϋποθέτει μοναξιά, ερημιά. Αυτό προϋποθέτει ποιο? Ο καθαρισμός της σκουριάς και του κασίτερου. Ταλαιπωρία, πόνο ψυχής. Αλλά στα μάτια του Θεού είναι απαραίτητο, εφόσον δεν υπήρξε υπακοή στο θέλημα του Θεού και στον εκφραζόμενο λόγο του μέσα και από τον γεγραμμένο λόγο αλλά και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, και μέσα από το στόμα των δούλων του που ο Θεός τους φωτίζει όταν τους φωτίζει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ταλαιπωρία, γιατί πρέπει το έργο του Θεού να ολοκληρωθεί. Πρέπει να φτάσουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία σε εκείνη την περίοδο που το όρος του οίκου του Θεού, του οίκου του Κυρίου, θα υψωθεί υπεράνω των βουνών και θα στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων. Πρέπει να φτάσουμε εκεί, γιατί θέλει να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας. Είναι κατανοητό. Πρέπει να μας φτάσει εκεί. Υπάρχει ο ωραίος και γλυκός τρόπος της υπακοής στο Λόγο του Θεού και υπάρχει και ο επώδυνος σκληρός τρόπος που είναι πάλι έκφραση αγάπης σε αυτούς που δεν θέλουν και δεν υπακούνε. Και δεν θέλουν και δεν υπακούνε γιατί είναι φυσικοί άνθρωποι. Ο φυσικός άνθρωπος δεν θέλει και δεν μπορεί να υπακούσει στα πνευματικά. Άρα ο Θεός θέλει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και από τη φυσική και ανθρώπινη μορφή ζωής που κάνουμε να μεταφερθούμε στην πνευματική ζωή για να ακολουθήσει και η χαρισματική ζωή.
Δεν μπορεί να έρθει χαρισματική ζωή αν δεν προϋπάρξει πνευματική ζωή. Και τι σημαίνει πνευματική ζωή? Να πλησιάσεις το Θεό μόνος σου. Να πλησιάσεις το Θεό με την οικογένειά σου. Να πλησιάσει το Θεό η Εκκλησία. Με τον τρόπο που είναι γραμμένος. Και λέει η Γραφή, και δοξάσας ο Αβραάμ έλαβε δύναμη και γεννήθη ο Ισαάκ. Μέσα από τη δοξολογία, η οποία είναι αποτέλεσμα όμως του θέλω να υπακούσω, έρχεται η επέμβαση του Θεού. Αλλά θέλω να υπακούσω. Και τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα καθώς ο άδικος γίνεται πιο άδικος και ο άνομος πιο άνομος, αλλά ο άγιος γίνεται πιο άγιος και ο δίκαιος πιο δίκαιος. Αλλάζουν τα πράγματα, γιατί επεμβαίνει πλέον ο Θεός, παίρνοντας ο ίδιος πρωτοβουλία για τη ζωή του καθενός από μας. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, θα πάρει πρωτοβουλία. Εγώ θέλω να πάρει πρωτοβουλία Χριστότητα στη ζωή μου. Γι' αυτό θέλω μέσα στην καρδιά μου να υπακούω στο Λόγο Του. Θέλω μέσα στην καρδιά μου να πλησιάζω το Θεό για να με πλησιάσει. Θα πάρει πρωτοβουλία ο Θεός, και ακούστε με αδερφοί, στη ζωή σας. Η πρωτοβουλία χάριτος, εκχέοντας πνεύμα χάριτος και οικεσίας, η πρωτοβουλία κρίσεως, ώστε να καθαρίσει η ζωή μας, η ζωή σου, η ζωή μας από τη σκουριά και τον κασίτερο. Πρέπει να καθαρίσει. Και θα καθαρίσει με το Λόγο του Θεού και τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, ή με την κρίση του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αν γίνει αυτό, δηλαδή μας καταστήσει ο Θεός χρυσάφι καθαρό, τότε θα αποτελούμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία τον οίκον του Θεού του Ζώτος, τον οποίον θα υψώσει. Και θέλω να σας ενημερώσω, και το εννοώ αυτό που λέω, ότι επίκειται η σωτηρία των δικών σας. Είναι πλησίον, με μία προϋπόθεση: να θέλετε και να υπακούετε. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε όλα τα αγαθά της γης. Με την προϋπόθεση ότι θέλετε, ο Θεός θα κάνει θαυμάσια, τεράστια μεγαλεία στην προσωπική σου, στην οικογενειακή σου και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Γιατί? Γιατί πρέπει να φτάσει το έργο του στην τελειοποίησή του. Πρέπει να δημιουργήσει μια εκκλησία αγία, τέλεια. Μια έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα ή του τοντιού, τον αμόμητο, ένδοξο, την οποία θα παραλάβει. Και μάλιστα θα την παραλάβει όταν γεμιστεί ο οίκος κατά το Λόγο του Θεού. Γιατί η πρόθεσή του είναι να γεμιστεί ο οίκος. Ο οίκος ο δικός μου και ο δικός σου, ο οίκος της οικογένειάς μου, της συγγενείας μου και της εκκλησίας μας. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι χάρις και βέβαιος. Θέλω να υπακούω, βοήθησέ με. Και ο άλλος είναι κρίσης, δικαιοσύνη, καμίνη, που όμως κάποιος θα μείνει απ' έξω και κάποιος θα μείνει μέσα. Μας προτρέπει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω να αλλάξουμε εντελώς, να εισέλθουμε σε πνευματική ζωή και εξήτηση. Και μην πούμε ότι δεν κάνουμε λάθος, έχουμε κάνει πολλά λάθη. Μην πούμε εγώ ξέρω και δεν καταλαβαίνετε εσείς, και εγώ δεν ξέρω και εσείς δεν ξέρετε. Ο μόνος που ξέρει είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ο μόνος που ξέρει είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν.